στη Μαυροπηγή Κοζάνης και θα βρούμε την Ελένη Ιατρού εκεί. Καθώς οι κάτοικοι είναι το χωριό Φάντασμα, το περίφημο χωριό Φάντασμα. Τη βλέπετε την Ελένη, το οποίο έχει εξαφανιστεί από το χάρτη. Και τι κάνουν οι κάτοικοι, Ελένη, κάνουν προσφυγές. Προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όμως, για να πάρετε μία εικόνα. Για ποια περιοχή μιλάμε, γιατί η Δυτική Μακεδονία είναι η ενεργειακή καρδιά της Ελλάδος, το θέλουμε είτε όχι. Φεύγω από το πλάνο σας, η Χριστίνα Δημητρούδη θα σας δείξει το ορυχείο της ΔΕΗ, το οποίο είναι εν ενεργεία ορυχείο της Μαυροπηγής. Και μάλιστα στο δεξί και πίσω μέρος του ορυχείου, στο βάθος, είναι και η μονάδα 5, η περιβόητη μονάδα, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, ενώ έχουν πέσει πολλά εκατομμύρια ευρώ εκεί πέρα. Και να γυρίσουμε, είμαστε ακριβώς πάνω στο πρανές του ορυχείου. Εδώ πέρα λοιπόν θα σας δείξουμε ότι σε μια ανάσα, στα 200 μέτρα, είναι το χωριό Φάντασμα. Το χωριό Φάντασμα, λοιπόν, θα το δείτε ακριβώς πίσω μας, ό,τι έχει μείνει όρθιο. Δεν είναι όλο το χωριό, γιατί ήδη έχουν μπει εξκαφείς μέσα των εργολάβων και γκρεμίζουν από το 2014, που δόθηκαν οι απαλωτριώσεις, επειδή υπήρχαν επιπτώσεις από τη λειτουργία του ορυχείου σε αυτό εδώ το χωριό, και επειδή έπρεπε να φύγει το χωριό για να επεκταθεί και η λιγνητική δραστηριότητα του ορυχείου, αποφασίστηκε λοιπόν να δοθούν αποζημιώσεις για να γίνει μετεγκατάσταση και να φύγει ο οικισμός. Ναι. Αφού λοιπόν πήραν τις αποζημιώσεις, δύο χρόνια μετά έρχεται απόφαση του μονομελού πλημμυλιοδικείου της Κοζάνης. Και τι λέει αυτή η απόφαση? Δώστε σχεδόν το 40% πίσω, γιατί εμείς αλλιώς τα υπολογίσαμε, αποζημιώσεις με βάση τις αξίες τις κατασκευαστικές, τις αρχικές. Ναι. Και τώρα οι αποζημιώσεις αυτές που κλείνονται τώρα να δώσουν πίσω είναι με βάση τις τιμές της κρίσης. Έχω μαζί μου τον κύριο Χρήστο και κάποιους από τους κατοίκους. Όλοι τους είναι ανάμεσα στους 700 κατοίκους που διεκδικούν να μην συμβεί αυτό, γιατί πήραν τα χρήματα και αγοράσαν σπίτια στην Πτολεμαϊδά, αφού τους ξεσπίτησαν χωρίς να το θέλουν. Κύριε Χρήστο, σε είδα πριν από λίγο να βουρκώνεις. Το δικό σου το σπίτι, πού ήτανε? Εδώ μέσα ήτανε, τώρα δεν υπάρχει. Μέσα στο ορυχείο, δηλαδή αυτό που σημαίνει ορυχείο. Εδώ μέσα ήτανε. Ήθελες να φύγεις από εδώ? Δεν ήθελα, με το ζόρι έφυγα. Τα χρήματα που πήρες, τι τα έκανες? Πήραμε σπίτι. Πού? Στην Τολεμαϊδα, βέβαια. Τώρα σας ζητάνε το 40% πίσω. Εσύ μπορείς να τα δώσεις αυτά τα χρήματα? Όχι, πώς θα τα δώσω? Δεν τα έχεις λεφτά έχω... που πήρες λεφτά. Ίσα-ίσα πήρα ένα σπίτι στην Τολεμαϊδα. Τον ύπνο σου τον έχασες, γιατί αν δεν έχεις λεφτά, μάλλον κατάσχεσαι στο σπίτι, δεν θα γίνει στο διαμέρισμα. Αυτό εξυπακούεται. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε και ακόμα δεν συνηθίσαμε. Ετοιμάζουν λοιπόν τις εξουσιοδοτήσεις να μιλήσουμε με τον πρώην πρόεδρο της κοινότητας. Συγγνώμη, Ελένη, πότε δώσαν στους ανθρώπους τα λεφτά? Πότε πήραν τα λεφτά οι άνθρωποι? Ο κύριος Τάσος Εμμανουήλ, ο πρώην πρόεδρος, θα μας πει. Έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μας στην ελληνική δικαιοσύνη βλέποντας τις αποφάσεις. Γι' αυτό προσφεύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πότε πήραν τα χρήματα των αποζημιώσεων? Ξεκίνησε να τα δίνει με φιλικούς διακανονισμούς το 2012 η επιχείρηση, και το 2014 το Δεκέμβριο, με απόφαση του εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, προέκυψε μείωση των τιμών, η οποία ξεπερνάει μεσοσταθμικά το 45%. Πήραμε δηλαδή περίπου στα 80 εκατομμύρια ευρώ συνολικά όλος ο οικισμός και πρέπει να επιστρέψουμε πάνω από 35 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει. Για πόσους κατοίκους μιλάμε? Οι οποίοι διαχειρίστηκαν τα χρήματα και περίοδο που είχαμε capital control. Και οπότε πόσοι είσαστε ως κάτοικοι που τα πήρατε αυτά τα χρήματα? Ο οικισμός συνολικά είχε πάνω από 1.000 κατοίκους. Αρκεί να σας πω ότι οι ψηφοφόροι είναι 1.130 στις τελευταίες εκλογές. Τελευταία στον οικισμό ζούσαν περίπου 700 κάτοικοι. Ναι. Οι ιδιοκτήτες είναι πολύ περισσότεροι, γιατί υπήρχαν συνειδιοκτησίες. Αυτοί λοιπόν όλοι οι πρώην ιδιοκτήτες του οικισμού καλούνται να επιστρέψουν τα ποσά που προανέφερα. Φοβόσαστε τις κατασχέσεις και πώς θα αντιδράσετε εσείς? Από τη στιγμή που δεν υπάρχει δυνατότητα. Για σπιτιό μιλάμε τώρα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει δυνατότητα από μέρους μας να επιστρέψουμε τα σπίτια, θεωρούμε παράλογο να μας έχουν πάρει τα σπίτια και να χάσουμε τα σπίτια που πήραμε με τις αποζημιώσεις. Γι' αυτόν τον λόγο θα αντισταθούμε με κάθε τρόπο. Προς στιγμήν. Τι εννοείται με κάθε τρόπο? Προς στιγμήν εξαντλούμε κάθε περιθώριο δικαστικό. Προσφεύγοντας και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ο Άριος πάντως απέρριψε το αίτημα. Ναι, και πλέον η απόφαση του εφετείου είναι αμετάκλητη. Γι' αυτό προσφεύγουμε πλέον στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη για να κρίνει αν είναι εναρμονισμένη η ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά και στο ενδεχόμενο που δεν δικαιωθούμε και εκεί, θα ήταν αφέλεια από μέρους μας να επιστρέψουμε χωρίς αντίσταση να πάρουν τα σπίτια μας. Λέτε, είναι το μόνο που έχουμε. Όποιον έρθει να κάνει κατάσχεση. Σαφέστατα, το δηλώνουμε από τώρα. Να είναι σε γνώση προς κάθε κατεύθυνση. Ο νυν πρόεδρος, ο κύριος Βαγγέλης Καραγεωργίου. Θέλετε πολιτική λύση, πρόεδρε? Ο στόχος μας καταρχήν από την δικαστική ανομαλία που προέκυψε εδώ στην περιοχή και από την απαλωτρίωση του οικισμού ήταν ο αρχικός μας σχεδιασμός, η πολιτική λύση.
Τώρα θα είμαστε στη διαδικασία να εξαντλήσουμε και το τελευταίο μέσο δικαστικό που έχουμε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έχουμε δρομολογήσει τις διαδικασίες. Κάθε κάτοικος έχει ενημερωθεί το τι πρέπει να κάνει. Αλλά Ελένη, μπορείς να ρωτήσεις τους ανθρώπους, τα χρήματα που πήραν πληρώθηκαν με το μέτρο? Δηλαδή, πώς έγινε η αποζημίωση, πόσο ήταν περίπου το τετραγωνικό τότε, για να καταλάβουμε και εμείς να βγάλουμε να μια... Πω, υπάρχει... Να μάθουμε πώς έγινε δηλαδή, η αξιολόγηση, η απαλωτρίωση. Να σας πω, οι αποφάσεις των δύο δικαστηρίων, του πρωτόδικου και του εφετείου, είχαν δύο διαφορετικές σκέψεις. Γι' αυτό προέκυψε και η διαφορά από την αρχική. Λέμε, με την οποία η αρχική απαλωτρίωση του πρωτόδικου είχε να κάνει με την... με το κατασκευαστικό κόστος των υλικών. Που ήταν ένα τετραγωνικό, το έχετε υπολογίσει? Να σας το πω ένα παράδειγμα, ότι το τετραγωνικό για ένα οικόπεδο ήταν κοντά στα 60.000 ευρώ το στρέμμα. Ναι. Και με την απόφαση του εφετείου, επειδή το σκεπτικό του εφετείου ήταν άλλο, έπεσε στα 25.000 για το στρέμμα. Ενδεικτικά, μας είπε νωρίτερα ο κύριος Εμμανουήλ, ο πρώην πρόεδρος, ότι πήρανε 80 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις για τη μετεγκατάσταση των κατοίκων των 700 αυτού του οικισμού και θα κληθούν τώρα να δώσουν 35 εκατομμύρια. Εσείς το έχετε υπολογίσει το τετραγωνικό, κύριε Εμμανουήλ? Ναι, έχω υπολογίσει το τετραγωνικό. Το τετραγωνικό για την κατοικία κυμαίνονταν από 900 ευρώ μέχρι 1.270 ευρώ, ανάλογα την κατηγορία της κατοικίας. Στα οικόπεδα ήταν ενιαία η τιμή, οι πρωτόδικοι, στα 60 ευρώ το τετραγωνικό, και αυτά έχουν κατέβει μεσοσταθμικά σε κάθε ιδιοκτήτη περίπου 45%. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, εδώ πέρα η περιοχή έχει και μια ιδιαιτερότητα. Στην Πτολεμαϊδα, ας πούμε, την εποχή της κρίσης, τα σπίτια ήταν δισεύρετα και οι αντικειμενικές αξίες ήταν σε άλλα επίπεδα. Ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα βλέπαμε να πέφτουν οι τιμές, εδώ πέρα δεν μπορούσες να βρεις σπίτι για να νοικιάσεις. Υπήρχαν άλλα χαρακτηριστικά. Μας λέγατε νωρίτερα ότι ένας δικαστής έλαβε αυτή την απόφαση. Την απόφαση του εφετείου την εισηγήθηκε κάποιος εισηγητής, ο οποίος δεν ζούσε στην περιοχή, είχε έρθει για μικρό χρονικό διάστημα, δίκασε την υπόθεση. Επικαλείται και γι' αυτόν τον λόγο μειώνει τις τιμές και την κρίση, λέει, για κάποιο ποσό 36% μειώθηκαν οι τιμές των ακινήτων, όταν εδώ με βάση στοιχεία είχαν διπλασιαστεί με τα βάση στην Τολεμαϊδα την περίοδο που εισπράξαμε σαν περισσότερα, περισσότερα στα δελτία ειδήσεων του Sky που έχει, ακολουθούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι σοβαρό το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ.